Σαν σήμερα, 16 Ιουνίου 1903, γεννήθηκε στο γαλαξίδι ο Έλληνας ζωγράφος Σπύρος Βασιλείου. Από μικρή ηλικία εκδηλώθηκε η κλίση του στην ζωγραφική και το 1921 πήγε στην Αθήνα όπου μέχρι το 1926 σπούδασε στην Σχολή Καλών Τεχνών με δασκάλους τον Αλέξανδρο Καλούδη αρχικά και τον Νικόλαο Λίτρα στην συνέχεια. Ο Βασιλείου υπήρξε μέλος των ομάδων τέχνη και στάθμη και μετήχε στις εκθέσεις που διοργάνωναν, ενώ πήρε επίσης μέρος στην Πιενάλη της Βενετίας 1934-1964 και του Σάο Πάολο 1959. Το 1960 τιμήθηκε από το ελληνικό τμήμα της AICA με το τοπικό βραβείο Guggenheim. Δίδαξε στην Παπαστράτιο Σχολή και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Ασχολήθηκε επίση με τη χαρακτική, ιδιαίτερα στην περίοδο τη κατοχή, καθώ επίση και με τη σκηνογραφία και την εικονογράφηση εντύπων. Ενώ αγιογράφησε επίση το ναό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγήτη στην Αθήνα, 1936-39. Στο σπίτι του, στην περιοχή της Ακρόπολης, λειτουργεί το Μουσείο Ατελιές Σπύρου Βασιλείου ως ζωγράφος της γενιάς του 30, Περιστράφηκε γύρω από τον άξονα τη ελληνικότητα, απεικονίζοντα κυρίω τοπία και σκηνέ τη κοινωνική ζωή, συνδυάζοντα τύπου τη ελληνική παράδοση με νεωτερικά στοιχεία. Με την ευκαιρία τη επαιτίου τη γέννηση του, επιλέξαμε το έργο Γαλαξίδι 1950, λάδι σε ξύλο από την ελληνική συλλογή τη Λεβεντίου Πινακοθήκη.